Δηλαδή αυτό που ονομάζουμε κατοχή έτσι, από τον ναζισμό, ας πούμε, ναζιστική κατοχή της Ευρώπης. στην ουσία είναι μια τεράστια αρπαγή από συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα. Δηλαδή πέρα από το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία, στις υπηρεσίες κλπ. βλέπουν την αμοιβή της εργασίας τους να ευτελίζεται και στην ουσία παύουν, λειτουργούν με βάση τη δυνατότητα πρόσβαση σε σύτιο. Δεν μιλάμε για αμοιβή, μιλάμε για δυνατότητα πρόσβαση σε σύτιο. Ε, αλλά επιπλέον, για παράδειγμα, είναι, συνθλίβονται και συντρίβονται οι αγροτικές τάξεις της, της Ευρώπης. Ε, στην Ελλάδα, για παράδειγμα, όταν η αγροτική φορολογία το 1942, στον προϋπολογισμό του 1942, ε, είναι το 1941 ή 1942 μάλλον, γιατί το 1942 είναι το πλήρες έτος κατοχής, αν και το οικονομικό έτος εκείνη την εποχή είναι διαφορετικό από το δικό μας στους μήνες. Λοιπόν, ε, όταν είναι 2 δισεκατομμύρια αγροτική, η αγροτική έγκυο φορολογία και περνάει στα, στα 8 και εκατόπιν στα 20 δισεκατομμύρια δραχμέ, ε, καταλαβαίνετε ότι εδώ πρόκειται για μία λαϊλασία η οποία εξηγεί, αν θέλετε, και την εξέγερση του ελληνικού λαού το Φλεβάρι του 1943. Το ίδιο συμβαίνει χοντρικά σε άλλε χώρε. Αυτό που συμβαίνει σε εμάς, ε, που λέμε η πολιτική επιστράτευση, αυτό είναι προμήθεια δωρεάν εργατικού δυναμικού για το Ράιχ, για τον καπιταλισμό. Προσέξτε, λέω για το ΡΑΙΧ. Ε, αλλά η πολιτική αυτή δεν ευνοεί μόνο τον στενό κύκλο των βιομηχάνων του ΡΑΙΧ. Ευνοεί και τους τοπικούς καπιταλισμούς. Γιατί το σχέδιο της Νέας Ευρώπης είναι ε, η συνένωση του ευρωπαϊκού καπιταλισμού με πρώτο στόχο την, α, τον, α, τη συνθλιβή του μπολσεβικισμού, του εργατικού κινήματος δηλαδή, και δεύτερο της πλουτοκρατίας, τη συν, συντριβή της πλουτοκρατίας, δηλαδή των ανταγωνισμών, των εκτός Ευρώπης ανταγωνιστών του ευρωπαϊκού καπιταλισμού. Δηλαδή, αν θέλετε, ο ναζισμός είναι μια υπόσχεση ότι ο, Ευρωπαϊκό Καπιταλισμό ευρωπαϊκός καπιταλισμός θα γυρίσει στα 1913, δηλαδή πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, την εποχή που ήταν κυρίαρχο παγκόσμια, πριν η Αμερική πριν μεταναστεύσει ο καπιταλισμός μέσα από τις καταστροφές του Πρώτου Παγκοσμίου προ τι Πολιτείες. Γι' αυτό και είναι και στόχο και οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Νέα Ευρώπη, τη Χιτλερική Νέα Ευρώπη. Αυτό θέλει προσετερισμό όμω, προσετερισμό ε, των, ε, επιμέρου καπιταλιστών. Α πούμε στη Γαλλία, ε, οι αεροναυπηγίκοι, και όλοι οι βιομήχανοι, οι οποίοι είχαν χάσει από το λαϊκό μέτωπο τα εργοστάσια του, τα ξαναβρίσκουν και τα εργοστάσια αυτά δουλεύουν εντατικά για την προσπάθεια του Τρίτου Ράιχ. Περίπου το 100%, 100 τη αεροναυπηγική τη Γαλλία δουλεύει εντατικά και φυσικά με δωρεάν εργατικό δυναμικό. Με, με κανονικέ πωλήσει προϊόντων, τα οποία δεν πληρώνει η Γερμανία, τα πληρώνει τα πληρώνε η γαλλική κυβέρνηση από τη λελασία που κάνει φορολογική κυρίω, λελασία των κατώτερων στρωμάτων. Αυτή, ε, είναι, αυτή είναι η οικονομική βάση του το συλλογισμού. Δηλαδή. Αυτή είναι η οικονομική βάση του το συλλογισμού, για να εξηγήσουμε μετά και πώ γίνεται ο ελληνικό φασισμό. Ε, αυτή είναι, δηλαδή αυτή η συμπεγνία, πώς να την πούμε η, ενίσχυση των τοπικών καπιταλιστικών στοιχείων ε, είναι και η βάση του δοσυλλογισμού. Η βάση του δοσυλλογισμού δεν είναι ηθική. Δεν είναι τίποτα. Είναι συγκεκριμένε σχέσει παραγωγή που συμβαίνουν μέσα σε αυτή την κατεχόμενη Ευρώπη. Να σα το, το, κάνω για παράδειγμα στην Ευρώπη, στην, στην, Ελλάδα, πιο συγκεκριμένα που τα ξέρουμε. Αυτά τα περίφημα στρατόπεδα συγκέντρωση στην Ελλάδα. Α, για να το πάω γεωγραφικά, η Αγιά έξω από τα Χανιά στην Κρήτη, το Χαϊδάρι στην Αθήνα, η Τρίπολη στην Πελοπόννησο ή ο Μελιγαλάς πιο μικρό το Λάρισα, το μεγάλο στρατόπεδο της Λάρισα, το στρατόπεδο του Παύλου Μελά στην Θεσσαλονίκη και πολλά άλλα μικρότερα αυτά πάρα πολύ απλά είναι πηγή δωρεάν εργατικού δυναμικού για τους Έλληνες ε, εμπόρους, βιομηχάνους, εργολάβους, προπαντός εργολάβους. Γίνονται μεγάλα δημόσια έργα στον καιρό της κατοχής τα οποία έχουν δωρεάν εργατικό δυναμικό. Πληρώνονται τα έξοδά τους και τα κέρδη τους από την ελληνική κυβέρνηση στην βάση των εξόδων κατοχής. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι είναι άριστη διαδικασία και μέθοδος για να συγκεντρωθεί κεφάλαιο. Γίνονται πλούσιοι. Τόσο πλούσιοι που οι δραχμές και όλα τα άλλα που ρίχνονται στην αγορά δεν φτάνει να τους αποζημιώσουν. Να αποθυσαυρίσουν τα όσα κέρδισαν. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε ένα καταπληκτικό φαινόμενο στην Ελλάδα ότι συνεχώ πέφτουν στην αγορά αξίε. Ενώ ότι οι τράπεζε υποχρεώνονται να ρευστοποιήσουν ε, τα χρεόγραφα που έχουν στα θησαυροφυλάκια του. Προφανώ για να πληρωθούν με αυτά ε, οι μετέχοντε αυτή τη ε, ε, ανάπτυξη. Συγχωρήστε με για την έννοια, αλλά <χε>, κάτι τέτοιο είναι και εκείνη Η συγκέντρωση κεφαλαίου πάντα βαφτίζεται ανάπτυξη.